Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή εδώ μέσα είναι 56 βαθμούς. Είναι στάνταρ. 56 βαθμούς. Κάρβουνα και γύρι. Ο καύσωνας ήρθε να κάνει ακόμα πιο δύσκολες τις συνθήκες εργασίας για δεκάδες κλάδους επαγγελμάτων του ιδιωτικού τομέα. Πραγματικά πάρα πολύ δύσκολα. Έτσι, δηλαδή να μπορούσαμε να κλείσουμε, να φύγουμε, παραλία να πάμε ή στα σπίτια μας. Με τη θερμοκρασία να χτυπά κόκκινο από νωρίς το πρωί σήμερα στην Κρήτη, πολλοί χώροι δουλειάς θύμιζαν καμίνι. Καθημερινά τώρα και 30 χρόνια και έχουμε συνηθίσει, εντάξει δεν παλεύεται όταν είναι τόσο πολύ ζέστη, αλλά εντάξει, έχουμε μάθει. Πολύ πιο δύσκολα, πάρα πολύ πιο δύσκολα και σήμερα και ειδικά αύριο που λένε ότι έχει ακόμα παραπάνω ζέστη. Εσείς πώς αντιμετωπίσετε αυτές τις εργασιακές συνθήκες που κακά τα ψέματα δεν είναι εύκολες για τον ανθρώπινο οργανισμό? Παγωμένο νερό, τίποτα άλλο. Παγωμένο νερό, αλλάζουμε συνέχεια μπλούζες και αυτά καίμεται η συνέχεια. Ο υδράργυρος σε πολλές περιοχές του νησιού από το πρωί είχε ξεπεράσει τους 35 βαθμούς. Στις 11 είχε ήδη σκαρφαλώσει στους 43 βαθμούς Κελσίου. Υπό αυτές τις συνθήκες, το σέρβις δίπλα στη θάλασσα, αν και δύσκολο, είχε μία νότα δροσιάς. Καλά είναι ακόμα. Μετά θα δούμε. Το μεσημεράκι θα πιάσει πολύ ζέστη. Και τρέξουμε κάτω στην παραλία, ειδικά θα είμαστε δύσκολοι. Στον καύσωνα πάλι δουλεύουμε, όπως κάθε καλοκαίρι. Το μόνο που μας σώζουν είναι τα μοχίτος, παιδιά μου. Τίποτα άλλο. Αρτοποιοί, ψίστες, οικοδόμοι, εργαζόμενοι σε εταιρείες τοποθέτησης κλιματιστικών, διανομής, αναγκάστηκαν να υπομείνουν τη θερμή εισβολή και να δουλέψουν και με αυτές τις συνθήκες. Το πρωί που ξεκινήσαμε είχε 35 βαθμούς και τώρα έχει πάει πάνω από 44. Και αυτό που έχω πει σε όλο το προσωπικό είναι να πίνει μόνο νερό και χυμό. Δηλαδή κάτι άλλο δεν μπορούμε να κάνουμε, αλλά να φύγουμε δεν μπορούμε, δυστυχώς. Το εργατικό κέντρο καλεί τους εργαζόμενους να απέχουν από την εργασία τους εφόσον οι συνθήκες θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο, να ενημερώνουν αν χρειαστεί τον γιατρό εργασίας ή τον τεχνικό ασφαλείας, ενώ επισημαίνει ότι εγκύκλοι των συναρμόδιων υπουργείων ορίζουν μέτρα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από αυτές που επικρατούν σε ανοιχτούς χώρους δουλειάς. Αυτές όμως οι θερμοκρασίες είναι υποσχέαν. Φαντάζεστε ένας που δουλεύει delivery, που είναι όλη μέρα στον ήλιο, ένας που δουλεύει οικοδομή, που είναι συνταράς της οικοδομής, τι θερμοκρασίες αναπτύσσονται εκεί πέρα? Οι εργοδότες έχουν την υποχρέωση να ορίζουν ταχτά διαλύματα, να τους φροντίζουν να έχουν πάντα δροσωρό νερό. Το Σωματείο Οικοδόμων Νομού Ηρακλείου αλλά και ο Σύνδεσμος Προσωπικού Εστιατορίων και Μαγειρίων με ανακοινώσεις τους ζητούν την έκδοση εγκυκλίου που θα υποχρεώνει τους εργοδότες να προστατεύουν τους εργαζόμενους. Την ίδια ώρα πάντως σε ετοιμότητα παραμένει η πολιτική προστασία. Και ενεργοποιημένα τα πρωτόκολλα που έχουμε σε αυτή την περίπτωση, μια και σήμερα έχουμε βαθμό επικινδυνότητας 3 και στις 4 περιφερειακές ενότητες έχουν βγει ανακοινώσεις. Έχουμε συντονιστεί με τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς. Οι Δήμοι είναι έτοιμοι να υποδεχτούν σε εγκληματιζόμενες αίθουσες τις ευπαθείς ομάδες εφόσον χρειαστεί. Οι πολίτες περιμένουν την αποκλιμάκωση του φαινομένου που αναμένεται από την Παρασκευή.